Και νομίζω ήρθε η ώρα, Κωνσταντίνε μου, να κάνουμε πράξη αυτό που υποσχεθήκαμε. Να βρούμε δουλειά σε κόσμο. Θα μου πεις τώρα, είναι πολύ μεγάλη αυτή η υπόσχεση. Αλλά για να δούμε αν η κυρία Κατερίνα Μωυσοπούλου, η οποία είναι σύμβουλος επιλογής προσωπικού της εταιρείας φτερά.gr, θα μπορέσει να το κάνει πραγματικότητα. Κυρία Μωυσοπούλου, να σας καλημερίσουμε και να σας καλημερίσουμε ζωντανά εδώ στο Λίμπερο. Καλημέρα, καλημέρα. Ελπίζω να ακούγομαι καλά. Μια χαρά, μια χαρά. Πάρα πολύ καλά σας ακούμε. Έχετε και εξαιρετική φωνή, θέλω να σας πω, ραδιοφωνικότατη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να είστε κι εσείς καλά. Είμαστε καλά και θα κάνουμε ακόμα καλύτερα και τους ακροατές μας, αν όντως όλο αυτό που προαναγγείλαμε γίνει πραγματικότητα. Και τι εννοώ. Η εταιρεία φτερά.gr, η διαδικτυακή εταιρεία, προσφέρει θέσεις εργασίας. Είναι αλήθεια αυτό? Θα έλεγα δηλαδή, ποιο είναι το αντικείμενο της δουλειάς μας? Είναι αλήθεια. Η εργασία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο αεροδρόμιο της Λειψίας, στην Γερμανία. Εργοδότης είναι η Amazon. Δεν ξέρω κι εσείς αν τη γνωρίζετε. Είναι η γνωστή Amazon. Βέβαια τη γνωρίζουμε. Όλοι τη γνωρίζουν. Όλος ο κόσμος, εννοείται. Και το αντικείμενο της δουλειάς αφορά σε πρώτη φάση τις παραγγελίες που έρχονται καθημερινά στην Amazon, όπου οι εργαζόμενοι θα πρέπει να λαμβάνουν αυτές τις παραγγελίες και να τις συσκευάζουν σε συγκεκριμένα κυβότια, αλλά και να τις ασφαλίζουν. Και στη δεύτερη φάση, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να μεταφέρουν τα συγκεκριμένα κυβότια μέσα στο αεροσκάφος της Amazon Air, έτσι ώστε μετά αυτά να πηγαίνουν στον εκάστοτε προορισμό. Λοιπόν, κάτι σημαντικό, η συγκεκριμένη θέση εργασίας αφορά μόνο την φόρτωση και όχι την εκφόρτωση των συγκεκριμένων εμπορευματοκιβωτίων. Ωραία, ναι, αυτό ήταν σημαντικό, γιατί μας είπατε ότι πρόκειται για το αεροδρόμιο της Λειψίας και ότι εκεί θέλουμε άτομα για την Amazon για να συσκευάζουν, αλλά όχι για εκφόρτωση, έτσι? Ακριβώς, ναι, ναι. Αφορά μόνο την φόρτωση αυτών των κυβωτίων στο αεροσκάφος. Ωραία, αν θα μπορούσα να ρωτήσω πόσα άτομα χρειάζεστε, δηλαδή πόσοι θα μπορούσαν να είναι υποψήφοι, τι είχατε να μας πείτε? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η Amazon είναι μια μεγάλη εταιρεία. Έχει περίπου, απασχολεί αυτή τη στιγμή, 400 υπαλλήλους. Μέχρι του χρόνου θέλει να φτάσει γύρω στους 4.000. Οπότε καταλαβαίνετε με τι ρυθμούς ψάχνει εργαζομένους σε συγκεκριμένα πόσα εργασία. Οπότε δεν υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις. Είναι αρκετοί υποψήφοι οι οποίοι μπορούν να πάνε αυτή τη στιγμή εκεί και να εργαστούν, να ξεκινήσουν να εργάζονται. Πάρα πολύ ωραία. Θα μπορούσατε να μας δώσετε λίγο μερικές πληροφορίες για τις συνθήκες και τα ωράρια εργασίας στο συγκεκριμένο κομμάτι? Ναι, φυσικά. Να πούμε ότι τα ωράρια χωρίζονται σε βάρδιες. Είναι τρεις, είναι η πρωινή, η μεσημβρινή και η νυχτηρινή. Η πρωινή βάρδια ξεκινάει στις 8 το πρωί και τελειώνει στις 5.30 το απόγευμα. Η μεσημβρινή ξεκινάει στις 1 το μεσημέρι και τελειώνει στις 10.30 το βράδυ. Η νυχτερινή ξεκινάει στις 10.20 αντίστοιχα και τελειώνει 7 και 6, συγγνώμη, το πρωί. Όταν θα πάνε οι εργαζόμενοι εκεί στην Amazon, μπορούν, έχουν την επιλογή, να διαλέξουν αυτή ποια είναι η βάρδια που τους εξυπηρετεί, που τους βολεύει, θα λέγαμε καλύτερα. Μπορούν μετά από λίγο καιρό να αλλάξουν, αλλά σε γενικές γραμμές να έχουν στο μυαλό τους ότι αυτή η βάρδια που θα επιλέξει θα είναι και σταθερή για τον καλύτερο προγραμματισμό της εταιρείας. Ωραία. Και εφόσον κάποιοι από τους ακροατές μας θελήσουν, πραγματικά γιατί δεν έχουν δουλειά και θελήσουν να απευθυνθούν σε εσάς για αυτή τη δουλειά, είναι υποχρεωτικό να μιλάνε γερμανικά? Τώρα μπορεί να ακουστεί και λίγο κουτί αυτή η ερώτηση, αλλά επειδή μιλάμε για το αεροδρόμιο της Λειψίας, γι' αυτό το λέω. Αυτό θα έλεγα. Μπορεί να ακουστεί λίγο χαζό ή παράδοξο, αλλά δεν απαιτούνται τα γερμανικά. Μπορεί κάποιος να εργαστεί εκεί και με ένα επίπεδο Β1, είτε γερμανικό αλλά είτε και αγγλικό. Έχουμε ήδη πάρα πολλούς υποψηφίους οι οποίοι με αγγλικά έχουν προχωρήσει και είναι σε ένα, θα λέγαμε, μεταγενέστερο στάδιο της αίτησής τους, χωρίς να είναι απαραίτητο να γνωρίζουν και ήδη γερμανικά. Οπότε ναι. Πολύ ωραία. Δεν χρειάζεται, δεν είναι απαραίτητα. Μιας και μιλήσατε για αγγλικά και για γερμανικά και για γλώσσες, υπάρχουν κάποια προσόντα γενικότερα για να εργαστεί κανείς στην Amazon Air? Κοιτάξτε να δείτε, ένα καλό προσόν σε εισαγωγικά πάντα μιλώντας θα ήταν η αντοχή
των συγκεκριμένων υποψηφίων, καθώς θα πρέπει μερικές φορές και όχι πάντα, θα έλεγα, και το βάζω ένα θαυμαστικό, να διαχειρίζονται κάποια κυβότητα τα οποία μπορεί να φτάσουν και ως 23 κιλά. Αυτό δεν θα ήταν κάτι καθημερινό, καθώς εντάξει, όλοι ξέρουμε ότι όταν επιλέγουμε να αγοράσουμε από την Amazon, να αγοράζουμε πιο μικρά συνήθως αντικείμενα. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις όπου ο κόσμος παραγγέλνει, για παράδειγμα, μια τηλεόραση μεγάλων ιτσών. Οπότε η καλή φυσική κατάσταση των υποψηφίων θα ήταν σίγουρα ένα σύν. Η γλώσσα που είπαμε, τα Β1, είτε αγγλικά είτε γερμανικά. Και φυσικά, αν υπάρχει προϋπηρεσία στη συγκεκριμένη θέση, θα ήταν καλοδεχούμενη. Αν όχι, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Πάντως, κυρία Μωυσοπούλου, επειδή είπατε για καλή φυσική κατάσταση και 23 κιλά, έτσι χαριτολογώντας, να σας πω ότι κι εγώ ακόμα τα σηκώνω τα 23 κιλά. Εντάξει, δεν είναι τόσο πολύ. Φυσικά. Το βάρος. Φυσικά, ακριβώς και γι' αυτό η θέση είναι ανοιχτή και για γυναίκες, όχι μόνο και για άντρες. Οπότε, αν υπάρχουν γυναίκες που μας ακούν και για αυτές, δεν μπορούν να κάνουν την αίτησή τους. Πάρα πολύ ωραίο και σημαντικό. Τώρα, εγώ όμως να πάω λίγο στα πιο σημαντικά, γιατί μας ακούει πολλοί κόσμος και πολλοί άνεργοι μας ακούν και ίσως θα θέλαν να βρουν αυτή τη δουλειά. Ο μισθός, φαντάζομαι, δεν έχει καμία σχέση με τα δεδομένα της Ελλάδας, έτσι? Όχι. Πολλοί δεν μπορούν να φανταστούν, η αλήθεια είναι, τον μισθό. Εδώ πέρα στην Ελλάδα, δυστυχώς, αλλά έτσι είναι. Ο μισθός στη συγκεκριμένη θέση διαφέρει ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση στην οποία βρίσκεται κάποιος. Μπορώ να σας φέρω ενδεικτικά κάποια παραδείγματα. Ναι, αν θέλετε, βέβαια, αν θέλετε. Mm-hmm. Φυσικά, για παράδειγμα, ένας ελεύθερος αυτή τη στιγμή που θα εργαστεί στο συγκεκριμένο πόστο μπορεί να φτάσει καθαρά το μήνα μέχρι και 1.860 ευρώ. Ένας παντρεμένος με ένα παιδάκι μπορεί να φτάσει στα 2.030. Χωρίς παιδάκι παντρεμένος μπορεί να φτάσει στα 2.030 και με ένα παιδάκι μπορεί να φτάσει στα 2.250. Και κάθε παιδάκι παραπάνω έχει και το επίδομά του. Μάλιστα. Καλά, είναι εξαιρετικά, και εξαιρετικά ακούγονται αυτά, έτσι όπως μας τα λέτε. Είναι ονειρικά. Είναι πολύ καλός μισθός και για τα δεδομένα μας, η αλήθεια είναι, φαντάζομαι, ιδανικός. Και εφόσον το πάρει κανείς απόφαση και αποφασίσει, ρε παιδί μου, να έρθει να δουλέψει για την εταιρεία, παρέχεται διαμονή από την Amazon Air ή χρειάζεται να πληρώσουμε κάτι για διαμονή τουλάχιστον τον πρώτο καιρό? Θα σας πω τι γίνεται τώρα ακριβώς. Η Amazon για τους υποψηφίους, για όσους υποψηφίους τελικά το επιθυμούν, έχει φροντίσει να έχει κάποια συγκεκριμένα σπίτια, στούντιο θα λέγαμε, τα οποία τα έχει ανακαινήσει κιόλας και είναι πλήρως εξοπλισμένα με δική τους ιδιωτική κουζίνα και μπάνιο, που πολλοί υποψήφοι μας ρωτάνε αν θα μοιράζομαι το δωμάτιο. Η απάντηση είναι όχι, δεν είναι καθαρά δικό τους, εκτός και αν θέλουν να φέρουν κάποιον μαζί τους ή ακόμα και ολόκληρη την οικογένειά τους. Και για τους πρώτους 5 μήνες η Amazon θα δίνει μια επιδότηση, ένα επίδομα εξτρά από τον μισθό τους, το οποίο σύμφωνα με τις πληροφορίες μας θα καλύπτει ακριβώς σε πολλές περιπτώσεις το ενίκιο. Οπότε είναι μια πολύ σημαντική βοήθεια, θα έλεγα. Από εκεί και πέρα, μετά οι υποψήφοι, τον έκτο μήνα δηλαδή, μπορούν να αποφασίσουν αν θέλουν να μείνουν στο συγκεκριμένο κατάλημα, αλλά να ξεκινήσουν να το πληρώνουν οι ίδιοι. Αλλά για τους πρώτους 5 μήνες υπάρχει αυτή η υποστήριξη από την πλευρά της Amazon. Ωραία. Να ρωτήσω τώρα κάτι σχετικά με τη δουλειά. Έστω ότι από αυτούς που μας ακούν, από τους ακροατές που θα ήθελαν να έρθουν να δουλέψουν εκεί, γιατί εδώ είναι άνεργοι και γιατί τους ακούγεται εξαιρετικό όλο αυτό έτσι όπως μας το περιγράφετε, και έρχονται στην Amazon, δύο πράγματα. Πρώτον, πόσο καιρό μπορούν να μείνουν εκεί, και δεύτερον, αν υπάρχουν προϋποθέσεις για να αλλάξουν θέση, ίσως για κάποια προαγωγή. Αυτά τα δύο θα ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Μωυσοπούλου. Αν μπορούν να μείνουν εκεί σχετικά με το σπίτι, δεν έχουν κάποιον περιορισμό, είτε μπορούν να μείνουν, είτε ακόμα και αν δεν τους αρέσει και βρουν κάτι, είτε καλύτερο, είτε φθηνότερο, οτιδήποτε, τα στάνταρ του καθένας είναι διαφορετικά, μπορεί ακόμα και η Amazon να τους βοηθήσει σε αυτό, χωρίς να υπάρχει πρόβλημα στη μεταξύ τους συνεργασία. Όσον αφορά τώρα την παραμονή τους στην εργασία, υπάρχει συμβόλαιο ορίστου χρόνου, οπότε οι θέσεις είναι μόνιμες. Ωραία. Και το δεύτερο σχέδιο της ερώτησης το ξέχασα. Δεν πειράζει. Έλεγα λοιπόν αν υπάρχουν προϋποθέσεις ή αν θα μπορέσει κάποιος μένοντας εκεί να δει και κάτι παραπάνω, ίσως κάποια προαγωγή. Σωστά.
Οι θέσεις, όπως είπαμε πριν, είναι δύο. Είναι ο υπάλληλος της αποθήκης που συσκευάζει τις παραγγελίες και τις ασφαλίζει. Και η δεύτερη θέση αυτή τη στιγμή είναι ο υπάλληλος πίστας. Όλοι όσοι πάνε αυτή τη στιγμή ξεκινάνε σαν υπάλληλοι αποθήκης. Οπότε ο υπάλληλος πίστας είναι μια μεταγενέστερη θέση. Κάτι σαν προαγωγή, θα λέγαμε, σε εισαγωγικά. Πολύ ωραία, ναι. Όπου οι υπεύθυνοι της Amazon, έτσι βλέποντας τους υποψηφίους πώς κινούνται, πώς εργάζονται, μπορούν να αποφασίσουν ποιοι θα μπορούσαν να γίνουν υπάλληλοι πίστας. Για αυτή τη θέση χρειάζεται να υπάρχει μια εκπαίδευση περίπου 6 εβδομάδων, να υπάρχει δίπλωμα διοίκησης, το κανονικό, το β, το απλό, και να γίνουν και κάποιες ιατρικές εξετάσεις στην όραση και στην ακοή. Για φυσικά, μεταγενέστερα, αν κάποιος είναι περισσότερο ικανός, πιθανώς, θα λέγαμε, αυτό εξαρτάται φυσικά από τον καθένα, να συνέχιζε και πιο ψηλά με μια επιφύλαξη, γιατί σας είπα, αυτό εξαρτάται από τον καθένα. Εμείς δεν μπορούμε να εγγυηθούμε κάτι σε αυτή τη φάση για τον καθένα. Ναι, απόλυτα κατανοητό. Και μια τελευταία ερώτηση από μένα, κυρία Μωυσοπούλου, πριν σας αποδεσμεύσουμε, δεν ξέρω αν έχει κάτι. Πότε, αν το αποφασίσει κάποιος ακροατής ή οποιοσδήποτε και θέλει να έρθει, πότε μπορεί να ξεκινήσει να εργάζεται? Κοιτάξτε, μπορεί να ξεκινήσει να εργάζεται από τη 1 Οκτωβρίου, 1 Δεκάτου. Αυτή τη στιγμή, όσοι υποψήφοι έρχονται σε επαφή μαζί μας, υπάρχει μια περίοδος συλλογής των δικαιολογητικών τους. Και μετά από αυτό ξεκινάει μια περίοδος όπου υπάρχει ένας έλεγχος για την ασφάλεια κυρίως του αεροδρομίου, ο οποίος θα κρατήσει περίπου 10 εβδομάδες. Οπότε γι' αυτό και η εργασία ξεκινάει από τη 1 Οκτωβρίου. Οπότε ναι. Ωραία. Και τώρα κάτι έτσι πιο πρακτικό. Η εταιρεία είναι η εταιρεία φτερά.gr. Έστω ότι κάποιος ακροατής μας τώρα σας άκουσε και θέλει να έρθει. Θέλει, παιδί μου, να εργαστεί εκεί στη Λειψία. Τι πρέπει να κάνει? Για πείτε μας τα βήματα. Λοιπόν, όσοι υποψήφοι αυτή τη στιγμή ακούν τη συνέντευξη και τους αρέσει, θέλουν να ενημερωθούν παραπάνω, μπορούν να μπουν στο link φτερά.gr. Εκεί έχουμε φτιάξει εμείς μια ειδική φόρμα που μπορούν να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους αλλά και να ανεβάσουν το βιογραφικό τους, το οποίο στη συνέχεια θα το πάρουν στα χέρια τους οι συναδελφοί μου, οι οποίοι είναι εξαιρετικά έμπειροι και εξαιρετικοί στην δουλειά τους. Λαμβάνουν λοιπόν το βιογραφικό τους και ξεκινάει η διαδικασία της επεξεργασίας τους και στη συνέχεια ερχόμαστε και σε επαφή μαζί τους, είτε τηλεφωνικά είτε με mail, για να τους βοηθήσουμε να συγκεντρώσουν τα δικαιολογητικά. Οπότε θα ξαναπάω μια φορά το site, είναι link, φτερά.gr. Ναι, είναι link, είναι φτερά.gr. Πληκτρολογώντας αυτό θα βγάλει μια φόρμα αυτόματη συμπλήρωσης κάποιων προσωπικών δεδομένων και του βιογραφικού. Κυρία Μωυσοπούλου, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ. Θεωρώ ότι ήταν απολύτως χρήσιμη αυτή η κουβέντα μας και μακάρι να μπορέσετε να βοηθήσετε και να δώσετε δουλειά σε πολύ κόσμο που το έχει ανάγκη. Μακάρι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Καλημέρα σας.